Δημογραφικό. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαγιάννη. Καλώ ορίσατε Πριν πάμε στα θέματα αυτά, θέλετε να σχολιάσετε τα όσα προκύπτουν με τον συνάδελφό σα, τον κύριο Ανδρέα Θέμη Στοκλαίου. Θα σχολιάσω αυτό που έχει αναφέρει και ο πρόεδρο του ΕΛΑΜ την προηγούμενη εβδομάδα. Θα δούμε το θέμα για να μπορέσουμε να δούμε και όλε τι λεπτομέρειε όπω έχουν συμβεί στι διαδικασίε του κινήματο. Και θα ενημερωθείτε όλοι για τι εξέλιξει. Την προηγούμενη εβδομάδα, να πω ότι εκδώσαμε μια ανακοίνωση. Με την οποία διαφωνούσαμε με την ανάγνωση που είχαν κάνει οι υπόλοιποι. Ε, επειδή υπάρχει ένα νέο περιστατικό, όμω θα πρέπει να το δούμε εκ νέου και δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Άρα, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο θα ερευνήσετε, θα, θα ακούσετε και την άποψη του κ. Κλαίου. Υπάρχουν σομαδικέ διαδικασίε. Ναι. Φυσικά και πρέπει να ακούσουμε την άποψη του κ. Κλαίου και θα δούμε. Ναι, αλλά αυτό το επαναλαμβανόμενο σα ενοχλεί. Είπα, θα το συζητήσουμε όλοι μαζί και μετά να πούμε να με κάτι. Άρα, περιμένουμε επίσημη τοποθέτηση yeah, από τα συλλογικά σα όργανα. Oh, right, <σο> Ακριβώ. Πάμε να δούμε με το δημογραφικό. Ουσιαστικά είναι αυτό με την άδεια μητρότητα για έξι μήνε. Που αφορά, ξεκαθαρίστε μα ποιου τα αφορά. Καταρχά, να ξεκινήσουμε να παίρνουμε ένα-ένα δηλαδή... ένα και να τα βάλουμε στην <σο> άκρη. Δεν είναι μόνο αυτόν. Είναι και πολλά άλλα. Ξεκινώ με το πιο ουσιαστικό. Ναι. Θεωρώ ότι η εν λόγω επιτροπή. Έχει δεχτεί μια ιδιαίτερη πίεση για να μην λειτουργήσει. Ευτυχώ έχουμε πραγματοποιήσει τρει επιτροπέ. Μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι και οι τρει ήταν πολύ αποτελεσματικέ. Για το λόγο του αληθέ θα πάω σε αυτό που έχετε αναφέρει: Ότι έρχεται νομοσχέδιο που αφορά την επέκταση τη άδεια μητρότητα για έξι μήνε. Και θα έρθει ακόμα ένα νομοσχέδιο από την κυβέρνηση που θα αφορά μια δίμηνη άδεια και για του δύο γονεί, ανεξάρτητα η μία με την άλλη, για να μπορέσουν ακριβώ να βρίσκονται περισσότερο ώρα με τα παιδιά του. Ο λόγο που ξεκινώ με αυτό το θέμα είναι να πω ότι για το δημογραφικό πρόβλημα οποιασδήποτε χώρα, όχι μόνο τη Κύπρου, απασχολεί κυρίω ο πυλώνα τη υπογεννητικότητα, ο πυλώνα τη γύραση του πληθυσμού και ο πυλώνα τη μετανάστευση. Είναι τα τρία στοιχεία που ορίζουν τη δημογραφία κάθε χώρα. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντιληφθούν οι συμπατριώτε μα ότι τόσα χρόνια δεν υπήρχε καν αρμόδια επιτροπή. Ενώ υπήρχαν, τώρα υπάρχει. Υπήρχαν υπόλοιπε επιτροπέ που κάθε μια ασχολείται με το θέμα που την αφορούσε. Ε, και θα μπορώ να πω κάτι δημόσια χωρί κανένα δισταγμό ότι αυτή τη στιγμή δεν θα έχουμε πλέον το θολόν τοπίο που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν επιτέλου αρχίσει να βγαίνουν αριθμοί για το τι συμβαίνει με του μετανάστε, είτε νόμιμου είτε παράνομου, είτε ετούντε άσυλο. Τι συμβαίνει με τι γεννήσει, που ο στην Κύπρο είναι στο 1,3. Έχουμε δηλαδή ξεπεράσει το όριο που θα έπρεπε να είναι ασυγχυγό για μια χώρα που είναι το 1,5. Έχουμε στοιχεία τα οποία έχω δηλώσει και δημόσια ξανά για τι γεννήσει του 2018 σε σύγκριση με τι γεννήσει του 2019. Είναι ανησυχητικό το ότι στην Κύπρο είχαμε έναν 38% γεννήσει να προέρχονται από ξένε μητέρε χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι ε, παράνομες στην Κύπρο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και δυστυχώ. Ανησυχητικό γιατί? Επειδή αν συνδυάσουμε τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται στην Κύπρο και είναι ιδιαίτερα πολιτικού ασύλου, είναι το υψηλότερο σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε ξεπεράσει το όριο κατά τέσσερι φορέ που έχουν ορίσει οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι. Στην Κύπρο λειτουργεί σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από όλε τι άλλε χώρε έναν κύκλωμα το οποίο φέρνει ανθρώπου στην Κύπρο για να ετηθούν άσυλο χωρί να δικαιούνται. Και αυτοί οι άνθρωποι συνδέονται με κόμματα, συνδέονται με γραφεία και συνδέονται και με κάποιε οργανώσει που έχουν κηρυχθεί παράνομε από το δικαστήριο. Αυτό δηλαδή με την άδεια μητρότητα και με τι δύο μήνε γονική άδεια θεωρείται ότι. Ε, είναι δύο διαφορετικά. Ναι, είναι δύο διαφορετικά. Ναι. Θεωρείται ότι θα πείσει τον άλλο, εκεί που δυσκολεύεται με το ένα παιδί, με τα δύο, να πάει και για τρίτο και για τέταρτο. Γιατί τώρα βλέπουμε ότι ε, μία ηλεκτρική συσκευή λόγω τη κατάσταση στο εξωτερικό ανεβαίνει κατά 100 ευρώ. Όλα ναι. τα καθά έχουν αυξήσει. Πώ θα στηριχθούν οι νέοι γονεί. Να κάνουν κι άλλα παιδιά. Αποκλείεται. Γιατί τώρα με τον ένα μήνα άδεια ή με του δύο ή με του τρει, ίσω να μην είναι επιληθεί το πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Δεν αντιλέγω. Όμω ε, αυτέ έχουν αναφέρει ότι είναι οι ενέργειε τη κυβέρνηση. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι το δύσκολο μπρο στην Κύπρο δεν είναι να κάνουμε τρίτο παιδί. Οι ενδείξει, οι μελέτε και στα ιστορία δείχνουν ότι το δύσκολο είναι τα νέα. Θα να κάνουμε το πρώτο παιδί. Μάλιστα. Και θεωρώ ναι ότι αυτή, αυτά τα δύο νομοσχέδια θα βοηθήσουν σε έναν βαθμό, αλλά σίγουρα δεν θα λύσουν το πρόβλημα και μπορεί να μην έχουν και βελτίωση στη στατιστική. Αλλά σα λέω ότι έτυχε να είμαι ε, πολύ πρόσφατα να γίνω πατέρα ε, γιατί η γυναίκα μα που μου τώρα βρίσκεται σε άδεια και πρέπει να μεγαλώσει δύο παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να, να επεκταθεί η άδεια σε ένα σημαντικό κομμάτι. Ναι. Αλλά και ναι. θα λύσει το πρόβλημα όμω και να ξέρετε ότι πατέρα. Και επίση και το οικονομικό, ναι. ακόμη πιο σημαντικό. Ναι. Και όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, οι ανάγκε, πιστέψτε με, είναι πολύ μεγαλύτερε. Αν μπορώ να σα πω ότι έχουμε κάνει. Ναι πολύ σύντομα για να αντιληφθείτε ότι δεν πρόκειται να έχουμε μια επιτροπή απλώ για να πει κάποιο είναι πρόεδρο και κάποιο ότι είναι, είναι μέλο. Έχουμε μαζέψει όλη τη δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια από τον αρμόδιο φορέα που έχει οριστεί για την υπογεννητικότητα, από την προηγούμενη υποεπιτροπή τη Επιτροπή Εργασία και όλου του αρμόδιου εμπλεκόμενου. Του έχει ζητηθεί ήδη να μα στείλουν κάποια υπομνήματα και η Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει να ετοιμάζει έναν κοινό υπόμνημα με το τι πραγματικά θεωρούν οι εμπλεκόμενοι ότι μπορεί να βελτιώσει αυτή την κατάσταση, και θα ζητήσουμε από το Υπουργείο Εργασία, το Υπουργείο Οικονομικών και τα άλλα τρία αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν με αποδείξει και τα ανάλογα κοντήλια στον νέο προβολισμό. Αυτό έχει γίνει Άρα, έρχεται και, και κάτι ετυμασία. που αφορά το οικονομικό ναι. κομμάτι. Ε, μα, δεν μπορεί να λειτουργήσει και να, και να βελτιωθεί ο πρόβλημα χωρί την ενίσχυση στο οικονομικό κομμάτι, όπω και στι υποδομέ που στην Κύπρο είμαστε πολύ πίσω στον τομέα των υποδομών. Μάλιστα, ένα ναι. βρεφοκομικό σταθμό είναι σημαντικό γιατί και οι χρεώσει τώρα είναι, πολύ ψηλέ. Είναι πολύ, πολύ ψηλέ. Ναι. Τα περισσότερα ζευγάρια με ένα μισό που δεν ξέρετε, τα 1500 ευρώ, μεικτό μισό. Ε, Πώ θα μπορεί να ζήσει. Θα τα βγάλει πέρα. Αλλά ναι. δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό με του μήνε και τι άδειε και όλα όχι, αυτά. Όχι, όχι, όχι. Έρχονται και άλλα μέτρα συγκεκριμένα που θα δώσουν ανάσες και άλλε. Μετά ναι. από την πίεση που έχουμε εξασκήσει και με την προηγούμενη μορφή τη Επιτροπή, αυτή είναι μια ενέργεια που έχει κάνει το Υπουργείο και καλά, και καλά ως... έχει πράξει. Ναι. Θέλω να πω κάτι όμως για την Επιτροπή, επειδή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα όταν το βεβίζω, είναι πάρα πολλοί συμπατριώτες μας. Αυτόν της μετανάστευσης. Ακόμα και όταν έχει ξεκινήσει η Επιτροπή να εργάζεται, υπάρχουν κόμματα στη Βουλή που προσπαθούν να μπλοκάρουν τη λειτουργία της Επιτροπής επειδή λέει ασχολούμαστε με μεταναστευτικών. Μα εφόσον ο ορισμό του δημογραφικού συμπεριλαμβάνει και το μεταναστευτικό. Η δημογραφία, δηλαδή οι ανθρώποι που ζουν σε μια χώρα, Φυσικά θα συμπεριλαμβάνουν και του νόμιμου κατοίκου και του νόμιμου μετανάστε και του παράτυπου μετανάστε. Οι παράνομοι μετανάστε που στην Κύπρο έχουν ξεπεράσει το όριο, δεν πρέπει να απασχολεί την Επιτροπή και η Επιτροπή όπω ορίζει τον δική νομοθεσία... σα Επιτροπή. Ναι, αφού είναι. Ή την Επιτροπή ε... Προσφύγων. Όχι, ήταν Όχι. η Επιτροπή Εσωτερικών. Εσωτερικών, ναι, συγγνώμη, ναι, ναι. Που όμω με τη νέα Βουλή έχει δημιουργηθεί αυτή η Επιτροπή για αυτόν τον λόγο. Θα σας πω κάτι ενδιαφέρον για να γνωρίζετε, επειδή πρέπει να ασκηθεί και η ανάλογη πίεση στη δημόσια προβουλήν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από την Αίγυπτο για να δουλέψουν είτε σε γεωργικέ μονάδε είτε σε εκτενοτροφικέ μονάδε. Και αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από χώρα που δεν είναι εμπόλεμη ζώνη, αιτούνται μετά από λίγε μέρε ασύλων από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κυπριακή Δημοκρατία που έχει εκδώσει βίζα για αυτού του ανθρώπου, του δέχεται ω ετητέ ασύλου. Πώ είναι αυτό δυνατόν και πώ γίνεται του τους δικού μα ανθρώπου, του γεωργού του κτηνοτρόφου, να του θεωρεί κακού εργοτέ, να μην του επιτρέπει να φέρνουν άλλου και αυτοί οι άνθρωποι να λαμβάνουν επιδόματα ενώ την ίδια ώρα να εργάζονται παράνομα στην Κύπρο. Μετά που έχουν φύγει από αυτού. Άρα ε, δηλαδή αυτό πότε θα ξεκαθαρίσει. Έχουμε ήδη συνεδρία την λοιπόν, εβδομάδα. Για να το ξεκαθαρίσετε. Ε, 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 είναι χρόνιο πρόβλημα. Ε, προσπαθούμε να το λύσουμε όσο το γίνεται. Μάλιστα. Ε, Άρα. Κρατώ αυτό που μα είπατε: ότι έρχονται και άλλε εξαγγελίε και τι περιμένουμε το συντομότερο. Άρα είστε εκεί για να παράγετε έργο. Είμαστε εκεί ναι. για να δούμε πράξει και όχι υποσχέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε. Να είστε καλά.